Σήμερα έχω πιάσει πλατεία. Τι πλατεία? Νέα Σμύρνη φυσικά. Περιμένω το Μανώλη Σιώπη, θα πάρουμε καφεδάκι στο χέρι και θα κατευθυνθούμε προς το γήπεδο του Πανιωνίου για να μιλήσουμε για όλα. Πότε κλώτσες για πρώτη φορά μπάλα? Για πρώτη φορά μπάλα. Θυμάμαι τον εαυτό μου από τότε που γεννήθηκα στην ουσία και πρωτοπερπάτησα με μία μπάλα με είχε ο πατέρας μου. Και θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που έχω γεννηθεί και είμαι ποδοσφαιριστής. Οπότε θα σου πω ότι γεννήθηκα για αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Κατέβηκε στα 14 σου από το τυχερό Εύρο, έτσι, το λέω σωστά? Πολύ σωστά. Για να έρθεις στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολη ήταν η προσαρμογή σου εδώ. Τεράστια ιστορία τώρα. Έχουμε χρόνο. Ναι. Κοίταξε να δεις, ήταν πολύ δύσκολο γιατί άφησα την οικογένεια πολύ μικρός. Άφησα τους φίλους μου, τους παιδικούς. Τις εκδρομές που κάναμε στο σχολείο, γιατί από τη στιγμή που ήρθα από τα 14 εδώ, ήμουνα εσόκλειστο στο Ρέντι και άρχιζα και ένιωθα επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν πολύ δύσκολο, ειδικά ο πρώτος χρόνος, γιατί η προσαρμογή δεν ήταν εύκολη, γιατί δεν είχα συνηθίσει ποτέ σε πόλη, ήμουνα σε χωριό, δεν ήμουνα στην Αλεξανδρούπολη π.χ. Έκλαιγα πολύ, είχα πολύ στήριξη από την οικογένεια, αλλά ο στόχος μου ήταν να παίξω στον Ολυμπιακό. Επόμενος μεγάλος σταθμός της καριέρας σου, ο Πανιώνιος. Θέλω να μου πεις τι είναι και η ανέρυθρο για σένα. Και η ανέρυθρο για μένα. Ωραία ερώτηση. Και η ανέρυθρο για μένα. Θα σου βάλω μία μεγάλη λέξη και πάρ' το εσύ όπως θες. Είναι πραγματικά οικογένεια. Οικογένεια είναι γιατί σε αυτό το σύλλογο αυτό που βλέπεις, από τον πρώτο που δουλεύει για αυτό το σύλλογο, το φροντιστή, μέχρι και τον τελευταίο, ο οποίος μπορεί να είναι ο φροντιστής του μπάσκετ, γιατί όλα στην ουσία τα αθλήματα είναι ένα, είναι κάτι μοναδικό. Και άμα δεν έρθεις, δεν δουλεύεις για αυτήν την ομάδα, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Έχεις δεθεί πάρα πολύ με τον κόσμο της ομάδας. Από ό,τι ακούμε, σε αποθεώνουν και στον δρόμο. Πέρυσι υπάρχει μια χαρακτηριστική σκηνή, η οποία έχεις ανέβει πάνω στην κερκίδα και έχεις γίνει ένα με τον κόσμο. Ενώ ήξερες ότι θα φύγεις, πώς το ένιωσες εσύ όλο αυτό? Θα σου ξεκινήσω την απάντησή μου από το τέλος. Καταρχάς ήταν η ωραιότερη στιγμή της καριέρας μου μέχρι στιγμής. Ήταν μοναδική στιγμή, ήταν πλήρης αυθόρμητη, τελείωσε το μάτς, ήξερα εγώ ότι θα φύγω και είχα στο μυαλό μου ότι θα τελειώσει το μάτς, θα χειροκροτήσουμε τον κόσμο με το Ριζβάνι, γιατί φεύγαμε μαζί και θα φεύγαμε. Όμως μας πήρε ο κόρμπος εκείνη τη στιγμή, πολύ αυθόρμητα, μας πήγε στον κόσμο και ο κόσμος έγινε ένα με εμάς. Και να σου πω την αλήθεια, πρώτη φορά έχω δάκρυση μέσα στο ποδόσφαιρο και ήταν εκείνη τη στιγμή. Πώς βλέπεις τη φετινή πορεία του Πανιωνίου? Πιστεύω κάθε χρόνο η πορεία του Πανιωνίου θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη, γιατί έχει θέσει υψηλούς στόχους η ομάδα και ενώ δεν είναι οικονομικά τόσο καλά όσο θα έπρεπε για να είναι μέσα στην πεντάδα, καταφέρνει όμως με σκληρή δουλειά από όλη τη διοίκηση και για όσο, και όποιος δουλεύει για τον Πανιώνιο, να βρίσκεται εκεί ψηλά. Η φετινή πορεία είναι, πιστεύω, πολύ καλή. Είναι μέσα και στους δύο στόχους η ομάδα αυτή τη στιγμή. Η μεταγραφή σου στον Ολυμπιακό. Θέλω να μου πεις τι συναισθήματα σου γέννησε αυτή. Καταρχάς από τότε που έφυγα από τον Ολυμπιακό, ο στόχος μου ήταν να ξαναγυρίσω. Ήταν ένα κίνητρο για μένα που με έδειξε ο Ολυμπιακός, ότι βασικά πιστεύω ότι έγινε για καλό και πίστευα ότι θα τα καταφέρω. Μόλις έγινε, ενθουσιασμός, χαρά και όρεξη πολύ για δουλειά και να καταφέρω να είμαι μέλος του Ολυμπιακού. Έχεις δηλώσει ότι έχεις μπαμπάρο στο Ολυμπιακό. Και εσύ δεν έχεις κρύψει τα κόκκινά σου αισθήματα. Πώς είναι να ισορροπείς ανάμεσα σε δύο μεγάλες αγάπες, τον Πανιώνιο και τον Ολυμπιακό?
Καταρχάς, να αγαπάς είναι πολύ ωραίο, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τον Ολυμπιακό, εντάξει, ήμουν Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Όνειρο μεγάλο να παίξω στον Ολυμπιακό. Κατάφερναμε στην Ακαδημία του. Μεγάλωσα στον Ολυμπιακό. Στην ουσία, ο Ολυμπιακός με μεγάλωσε και με έβαλε στα επαγγελματικά επίπεδα. Ο Πανιώνιος είναι μια άλλη διαφορετική αγάπη. Στην ουσία, με έκανε γνωστό στον κόσμο, τον ποδοσφαιρικό κόσμο στην Ελλάδα. Και πέρασα μοναδικές στιγμές και περνάω ακόμα. Γιατί όπως σου είπα πριν, είναι πολύ διαφορετική ομάδα από όλες και πρέπει να δουλέψεις αυτήν για να το καταλάβεις. Πάνω που είχες ενθουσιαστεί με τη μεταγραφή, ο προπονητής, ο Χάση, δεν σε εμπιστεύεται. Όχι μόνο εσένα όμως, και άλλους Έλληνες νεαρούς παίκτες. Τι πιστεύεις ότι είδε λάθος, τι δεν είδε μάλλον? Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να... Έχει φύγει, μπορείς να πεις έτσι λίγο παραπάνω. Πιο άνετα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ όταν πήγα στην προετοιμασία στον Ολυμπιακό, ήξερα ότι θα υπάρχει ένας προπονητής. Αλλά ήξερα και ότι δεν με ξέρει. Πήγα με το σκεπτικό ότι θα τα δώσω όλα και από εκεί και πέρα ο κάθε προπονητής κάνει τις επιλογές του και αυτός κρίνει. Γιατί όπως είπα και πριν, είναι προπονητής. Εγώ τα έδωσα όλα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Από εκεί και πέρα δεν με πίστεψε όσο πίστευα εγώ τον εαυτό μου ότι θα με πίστευε. Και έτσι έφυγα πάλι από τον Ολυμπιακό. Υπήρχαν άλλοι παίκτες οι οποίοι όμως δεν επέλεξαν το δικό σου το δρόμο να φύγουν. Δηλαδή έμειναν και διεκδίκησαν μια θέση, όπως ο Ανσαριφάντα, ας πούμε. Εσύ πιστεύεις ότι δικαιώθηκε η επιλογή σου να φύγεις? Εντάξει. Εγώ είχα συνηθίσει 2-3 χρόνια να είμαι πρωταγωνιστής σε μια ομάδα όπως ο Πανιώνιος. Εννοείται πως Πανιώνιος με Ολυμπιακός διαφέρει το επίπεδο πάρα πολύ και οι απαιτήσεις. Από τη στιγμή που ξεκίνησα στην ομάδα στον Ολυμπιακό με έναν από τους πρωταγωνιστές, μετά ήρθε και ένας τραυματισμός. Είδα ότι ο προπονητής δεν με υπολόγιζε όσο με υπολόγιζε πριν. Δηλαδή πριν μπει η ομάδα στο Champions League. Και από εκεί και πέρα θεώρησα και ήταν καλύτερο για τον εαυτό μου να φύγω, να έχω παιχνίδια αγωνιστικά, ώστε αν ο Ολυμπιακός με υπολογίζει ξανά, να καταφέρω να γυρίσω και να είμαι πολύ καλύτερος. Έχεις ένα αρνητικό ρεκόρ. Θα το αναφέρω για να σε πειράξω λιγάκι. Δεν έχεις καταφέρει να σκοράρεις ακόμα. Πώς φαντάζεσαι ότι θα είναι το πρώτο σου γκολ? Και που ξέρεις, μπορεί να είμαι γουρλού και μετά τη συνέντευξη να σκοράρεις. Θα ξεκινήσω πάλι από το τέλος. Μακάρι να είσαι γουρλού και να σκοράρω, οπότε σταματάς τη δημοσιογραφία και είσαι δίπλα μου γιατί είσαι γουρλού. Αυτό δεν είναι αρνητικό ρεκόρ. Θα πω στο βιβλίο Guinness σε λίγο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μακάρι να καταφέρω να σκοράρω. Το επιδιώκω γενικότερα στα περισσότερα παιχνίδια προς το τέλος που έχω παίξει. Εντάξει, πιστεύω είναι ένα στοιχείο φάση, είναι πολλά, αλλά το πώς φαντάζομαι, αν μπει το γκολ, δεν ξέρω. Ξέρω ότι θα πέσει όλη η Νέα Σμύρνη. Αυτό είναι το μοναδικό. Το μόνο σίγουρο βασικά. Ποιες είναι οι προσωπικές σου φιλοδοξίες αναφορικά με το ποδόσφαιρο? Φιλοδοξίες. Νομίζω ότι έχω ξαναπεί αυτό, ότι έχω φτάσει σε ένα επίπεδο, πιστεύω προσωπικό, που πρέπει να αλλάξω το επίπεδό μου. Σίγουρα θέλω να γυρίσω στον Ολυμπιακό και να καταφέρω να είμαι ένα μέλος του Ολυμπιακού και να μπορώ να βοηθάω την ομάδα όσο μπορώ. Είναι ένα όνειρο από μικρός που το έχω. Μακάρι να τα καταφέρω. Στον ελεύθερο σου χρόνο τι κάνεις? Κάνεις βόλτες με το ρισβάνι? Έβαλες το ρισβάνι τώρα μέσα. Τώρα θα τα ακούσει. Κάτι έχω μάθει. Τώρα θα τα ακούσει. Να σου πω την αλήθεια, στον ελεύθερο μου χρόνο είναι μόνιμα ο ρισβάνις, ούτε γυναίκα να τον είχα. Θα πηγαίνουμε σινεμά, θα πηγαίνω σινεμά, μην τον βάζω συνέχεια. Πηγαίνω σινεμά, μου αρέσει να πίνω καλό και ποιοτικό καφέ. Που αλλού στο κάφα. Μ' αρέσει το καλό φαγητό. Γενικά έτσι να είμαι ήρεμος εκεί που είμαι, δεν μ' αρέσει η φασαρία πολύ. Και όπως είπα για το ρισβάνι, τον τελευταίο καιρό με φροντίζει πάρα πολύ. Και το πρωινό μου φτιάχνει και το βραδινό. Να τα ακούσει αυτά. Yeah.
Υπάρχει μια τελευταία ερώτηση, την οποία δεν θα την κάνω εγώ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Γράφω. Κοντέ, δύο πράγματα θέλω να πεις. Θα ήθελα να ξέρεις την μπάλα μου ή να έχεις το ύψος μου. Πω-πω. Πω-πω. Είναι πολύ εύκολη η ερώτηση να απαντήσω, να ξέρεις. Είναι πολύ εύκολη η ερώτηση. Εννοείται την ποιότητά σου. Γιατί, αδερφέ μου, το ύψος σου είναι μόνο για το σούπερ μάρκετ. Εκεί, για τα ράφια. Πελεκάνε. Θέλω να μου πεις τι θα έλεγες στον κόσμο του Πανιωνίου. Να αγαπάνε όπως αγαπάνε την ομάδα τους, γιατί έχει περάσει πολύ δύσκολα χρόνια και δεν είναι και στα καλύτερα χρόνια οικονομικά. Να στηρίζουν την ομάδα όπως τη στηρίζουν και πιστεύω ότι θα βρει το φεγγάρι της. Γιατί είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και τεράστια δυναμική. Επειδή ξέρω ότι το έχεις με το ελληνικό ρεπερτόριο, θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα τους αφιέρωνες. Αντώνης Ρέμος είναι στιγμές. Γιατί οι στιγμές που πέρασες σε αυτή την ομάδα θα μείνουν χαραγμένες στην καρδιά μου. Και θέλω να μου πεις και ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Καράς, γύρισε.